Κύριε Στολτίδη, κύριε συνάδελφε, κατανοώ και συμμερίζομαι την αγωνία σας για τους εργαζόμενους ευρύτερα. Είναι μια αγωνία η οποία διαπερνά όλους μας. Κανείς δεν είναι περισσότερο ευαίσθητος από τον άλλο. Κάνω μια υπενθύμηση πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, να σας πω ότι από το 2013 κατοχυρώσαμε στη χώρα μας κάτι που δεν υπήρχε. Την πλήρη κάλυψη όλων των Ελλήνων. Και την ιατροφαρμακευτική, κυρίως όμως την κάλυψή της με το δίκτυο προστασίας που λέγεται ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Κάτι το οποίο κατοχυρώθηκε και συνταγματικά στην πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγματος υπό τις κατευθυντήριες προτάσεις κατ' εξοχήν του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν σήμερα μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει εξελιχθεί όσον αφορά την κοινωνική προστασία. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αποτελεί το πιο σημαντικό και το πιο ασφαλή δίχτυ προστασίας για όλους τους Έλληνες. Τώρα, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι με την ασφαλιστική μας μεταρρύθμιση 4670 του 2020 ανασχεδιάσαμε το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, αξιοποιώντας όλα τα θετικά που έχουν έως σήμερα από το 2010 μέχρι τώρα υιοθετηθεί. Με τις μεταρρυθμίσεις που εισήχθηκαν, οικοδομήσαμε ένα νέο ψηφιακό αποτελεσματικό ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο παρέχει την προοπτική που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κοινωνία στην ψηφιακή εποχή. Ευθυγραμμίστε με τις συνταγματικές αρχές, αποκαθιστά τη δικαιοσύνη, ενισχύει τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του συστήματος, ακυρώνει το δυσανάλογο οικονομικό βάρος που επιβλήθηκε σε ένα σημαντικό παραγωγικό και δημιουργικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Έρχομαι τώρα στον πυρήνα της ερώτησής σας. Η τακτική επιδότηση της ανεργίας, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διάρκεια της επιδότησης και τα λοιπά σχετικά θέματα όπως επιδότηση ανεργίας, εποχιακά εργαζόμενος προβλέπονται ήδη από τον νόμο 1545 του 1985. Διαθέτουμε δηλαδή ένα πλήρες σαφές νομοθετικό πλαίσιο που διασφαλίζει την τάξη και την αμιμότητα στην αγορά εργασίας. Εσείς αυτό που ζητάτε για λογαριασμό των εποχιακά εργαζομένων συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι η κατάργηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και η ένταξη όλων των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις στο Ταμείο Ανεργίας. Ζητάτε να καταργηθούν βασικές διατάξεις που καθορίζουν τις προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος ενεργείας, καθώς και να αλλάξει η εγκύκλωση που χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις εποχιακές σημεί. Επιπλέον, μας ζητάτε να γίνει θεώρηση βιβλιαρίων υγείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις, να κατοχυρώνεται σύνταξη με 2.000 εποχιακά ένσημα, να καταργηθεί ο νόμος που επιβάλλει την πραγματοποίηση 400 ενσήμων την τελευταία τετραετία πριν από τη στρεξοδότηση και να ενταχθούν οι εργαζόμενοι αυτών των επιχειρήσεων στα βαρέα και ενθυγιεινά επαγγέλματα. Σε κάθε περίπτωση, αγαπητές συνάδελφε, δεν μπορώ ειλικρινά να μπορέσω να συμμεριστώ όλες αυτές τις προτάσεις που κάνατε, διότι είναι ανέφικτο να υλοποιηθούν. Στην δευτερολογία μου θα εξειδικεύσω περισσότερο για το ζήτημα που θέτετε.